Συνεχίζουμε λοιπόν τις εκπομπές στην ΚΕΔΙΣ για θέματα που έχουν σχέση με τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Για όσους δεν έτυχε να μας παρακολουθήσετε προηγούμενη φορά, να σας συστήσω καταρχάς την καλεσμένη μου, αλλά πριν από αυτό να πω δύο λόγια για την ανάγκη που μας έκανε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία των τηλεοπτικών συναντήσεων, συζητήσεων, συνεδριών. Θα δείτε και θα κρίνετε μόνοι σας. Καταρχάς, ξέρετε ότι ο Δήμος Ερών έχει υιοθετήσει μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης που αφορά και όλες τις υπόλοιπες ανάγκες, δηλαδή την κάλυψη αναφορικά με φάρμακα, με βοήθεια στο σπίτι, με τρόφιμα, σίτιση κτλ. Για τους δικαιούχους της κοινωνικής κουζίνας και του κοινωνικού φαρμακείου, και έχουμε επεκτείνει αυτή την παροχή βοήθειας προς τους συνδημότες μας με την προσθήκη της δυνατότητας να έχουν τηλεφωνική υποστήριξη σε θέματα συμπληκτικής και ψυχολογίας. Ήδη από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου που ξεκίνησε να λειτουργεί αυτή η γραμμή επικοινωνίας, μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα βέβαια γι' αυτό, ότι ανταποκρίνεστε σε αυτό το κάλεσμα και δεν διστάζετε, δεν φοβάστε, γιατί έτσι πρέπει, να επικοινωνήσετε με αυτή τη γραμμή και να δηλώσετε ότι θα επιθυμούσατε πολύ να πείτε δύο λόγια με κάποιον από τους κοινωνικούς επιστήμονες, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που έχουμε εδώ στην ΚΕΔΙΣ. Όμως, επειδή αυτή η επικοινωνία είναι εξατομικευμένη και αφορά μόνο τους ανθρώπους που επιλέγουν να τηλεφωνήσουν, σκεφτήκαμε όμως ότι θα ήταν πολύ ωραία η δυνατότητα να συζητούμε για θέματα που μας απασχολούν, ξεκινώντας με τα θέματα που προκύπτουν από την τρέχουσα επικαιρότητα και τον εγκλεισμό λόγω του κορονοϊού στο σπίτι, και να μιλήσουμε λοιπόν με τη βοήθεια ψυχολόγου λίγο πιο εμπεριστατωμένα πάνω σε αυτό, προσπαθώντας, ας πούμε, να σας δώσουμε τη δυνατότητα αφενός να κατανοήσετε καλύτερα τα όσα συμβαίνουν σε όλους μας και αφετέρου ενδεχομένως να βρείτε και μια μικρή βοήθεια, την αρχή μιας δυνατότητας να διαχειριστείτε οτιδήποτε σας απασχολεί. Και σήμερα λοιπόν εδώ μαζί στην ΚΕΔΙΣ έχουμε την ψυχολόγο, τη φίλη, την Χριστιάνα την Κόλφου. Χαίρετε. Η οποία εξειδικεύεται στη συστημική οικογενειακή συμβουλευτική και θέλησε εθελοντικά, και την ευχαριστώ διπλώα γι' αυτό, να βοηθήσει μέσα από μια κουβέντα όπου θα φέρει στην επιφάνεια όλα αυτά που μας απασχολούν, να μας πει την άποψή της από την πλευρά του ειδικού. Έτσι. Τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Να προσπαθήσουμε, σωστά. Να ρωτήσω καταρχάς από την εμπειρία σου, Χριστιάνα. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι συνεχίζεις από ό,τι μου λες να παρακολουθείς τους ανθρώπους που υποστήριζες. Mm-hmm. Η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Θα έλεγα να ρωτήσω από ό,τι ακούς και από συναδέρφου σου, η ανάγκη για βοήθεια από κάποιον ειδικό αυτό το χρονικό διάστημα που διανύουμε δείχνει να έχει ανωδικές τάσεις, να είναι... Υπάρχει ανάγκη, θα έλεγα όμως ότι παρατηρείται είτε μία τάση να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, με την ίδια συχνότητα όπως ήμασταν πριν από αυτή την κρίση, ή η τάση να πάρουν λίγο απόσταση, να πάρουν λίγο το χρόνο τους, να συνειδητοποιήσουν λίγο τι συμβαίνει, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό και θεμητό, και μετά σιγά σιγά να επιστρέψουν μέσα στη θεραπεία, ώστε να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε μαζί όλο αυτό το οποίο βιώνουμε, το οποίο είναι πρωτόγνωρο για όλους μας. Ναι. Υπάρχουν φυσικά και άνθρωποι με νέα αιτήματα, οι οποίοι τώρα αναζητούν βοήθεια. Ναι. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι ακόμη δεν έχουν νιώσει φυσικά την ανάγκη να απευθυνθούν σε κάποιον. Παίρνουν τον χρόνο τους να συνειδητοποιήσουν ποια είναι η δική τους η κατάσταση, ποια είναι η δική τους η συνθήκη μέσα σε όλη αυτή τη συλλογική αλλαγή. Ναι. Να ρωτήσω λίγο τώρα, αν υποθέσουμε ότι εγώ πριν από όλη αυτή την κατάσταση, για να μην το αναφέρομαι στα περιστατικά που παρακολουθείς εσύ, αν υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ για οποιοδήποτε λόγο χρειαζόμουν την ανάγκη μιας υποστήριξης σε επίπεδο οικογενειακής συμβουλευτικής, εκτιμάζω ότι αυτή η καινούργια κατάσταση, η καινούργια καθημερινότητα θα με ζόριζε παραπάνω ή όχι, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτό, η αλλαγή των συνθηκών της ζωής και της καθημερινότητας.
πολύ σωστά το θέτεις ως εκτίμηση. Ναι. Γιατί όλα αυτά τα οποία λέμε είναι υποθέσεις, είναι εκτιμήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα στα σίγουρα. Δηλαδή, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες όντως βρισκόταν σε μια θεραπευτική διαδικασία. Δεν είναι δεδομένο ότι τώρα τα πράγματα θα πάνε χειρότερα, επειδή βρίσκονται μέσα σε αυτή τη συνθήκη της καραντίνας. Ούτε επίσης πως οι οικογένειες οι οποίες δεν βρίσκονταν σε θεραπευτική διαδικασία θα συνεχίσουν να είναι χαλαρές, χαρούμενες και ήρεμες μέσα στο σπίτι τους. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα τα οποία κυκλοφορούν στο ίντερνετ, τα οποία μιλούν για διαζύγια ή μιλούν για αύξηση γεννήσεων ή μιλούν για τη δυσκολία των γονιών με τα παιδιά στο σπίτι, τη δυσκολία των ζευγαριών να υπάρξουν μέσα στο σπίτι. Όλα αυτά είναι υποθέσεις και είναι βασικό αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας. Μπορεί να υπάρχει η ανάγκη, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή, να θέλουμε να ταυτιστούμε με μία τάση ή με αυτό το οποίο συμβαίνει και θεωρούμε ότι οι περισσότεροι ακολουθούν τον κανόνα, αλλά αυτό το οποίο συναντώ εγώ ως επαγγελματίας είναι μοναδικές περιπτώσεις. Δεν αντιδρούν όλες οι οικογένειες με τον ίδιο τρόπο σε αυτή τη συνθήκη την οποία ζούμε. Κάθε αντίδραση είναι μοναδική. Και είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, ώστε να αφήσουν το περιθώριο στον εαυτό τους για έκπληξη. Στον εαυτό τους και στην οικογένειά τους. Πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παρατηρήσουν το πώς αντιδράσουν οι ίδιοι τους μέσα σε αυτή την περίοδο και μπορεί να εκπληκθούν και πάρα πολύ θετικά. Ναι, πάνω σε αυτό που λες, παραδείγματος χάρη, αποτελεί έκπληξη για κάποιους ανθρώπους με τους οποίους έτσι συνομιλώ το γεγονός ότι η ύπαρξη περισσότερου ελεύθερου χρόνου, ο οποίος μοιραία υπάρχει στις ζωές κάποιων ανθρώπων, όπως και το αντίθετο, θα σου πω τι εννοώ, δίνει περισσότερες ευκαιρίες να συνομιλήσουν καταρχάς αναγκαστικά τα μέλη της οικογένειας μεταξύ τους, να μπουν σε διαδικασίες επειδή βαριούνται και κάτι πρέπει να κάνουν από κοινού κάτι, από το να, καμιά φορά η ανάγκη έτσι, πιέζει στο να γίνουν πράγματα τα οποία σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα βρισκόταν ποτέ ο χρόνος και η διάθεση για να γίνουν. Έτσι λοιπόν μου καταγράφουν άνθρωποι ότι πρώτη φορά βλέπω τα παιδιά μου τόσο πολύ μονιασμένα, να θέλουν να κάνουν πράγματα μαζί που τα βρίσκουν στο διαδίκτυο, ας πούμε, και φτιάχνουν πολύ ωραία αστεία βιντεάκια. Και εκπλήσεται η μαμά και λέει: μα πώς είναι δυνατόν, αυτά δεν μιλούσε το ένα το άλλο και ήταν σκοτωμένα. Ναι, αλλά οι συνθήκες οι συγκεκριμένες, λίγο η πλήξη, λίγο το να ασχοληθούμε με κάτι, επειδή ο μοναδικός που έχεις μέσα στο σπίτι είναι ο αδερφός ή η άδερφη, οδηγούν λοιπόν σε τέτοιες. Και ο κοινός κίνδυνος, με συγχωρείς που σε διακόπτω, και ο κοινός κίνδυνος και απειλή που υπάρχει έξω. Ναι. Βασικό ενωτικό στοιχείο για πολλές οικογένειες. Όχι για όλες, για πολλές όμως είναι. Ναι. Είναι έτσι λοιπόν μπροστά σε έναν κίνδυνο. Πάντοτε τι θα κάνουμε, θα περιχαρακώσουμε το μικρό φρούριο εντός εισαγωγικών που είναι το σπίτι μας και θα προσπαθήσουμε να το διαφυλάξουμε απέναντι σε αυτό τον εχθρό που είναι έξω από το σπίτι μας και προσπαθούμε να μην μας προσβάλλει. Αλλά λοιπόν η ανάγκη γίνεται φιλοτιμία και μπαίνουμε, βρίσκουμε τελικά τους τρόπους, να άλλα ένα καλό, άμα θέλουμε δηλαδή βρίσκουμε τον τρόπο και αρμονικά να συμβιώσουμε και δημιουργικά να λειτουργήσουμε και να ξανααγαπήσουμε τους ανθρώπους που έχουμε μέσα στο οικογενειακό μας περιβάλλον. Για κάποιους άλλους ανθρώπους όμως, αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν, αυτή η αλλαγή της κατάστασης φέρνει τη δουλειά τους πια μέσα στο σπίτι. Και έτσι λοιπόν καταγράφονται δυσκολίες που δημιουργούνται από αυτό ακριβώς. Ότι ο ένας φέρνει τη δουλειά του στο σπίτι μέσω υπολογιστή και ότι αυτό συνεπάγεται, την ένταση, το άγχος, τη δυσκολία, γιατί κατά ψέματα μπαίνει σε μια διαδικασία να μάθεις να δουλεύεις με άλλους τρόπους. Ήξερες ένα πράγμα, να πας στο σπίτι, να πας από το σπίτι στη δουλειά, να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, να σχολάσεις και να γυρίσεις πίσω. Τώρα λοιπόν όλο πρέπει να το διαχειριστείς μέσα από ηλεκτρονικούς τρόπους και να ετοιμαστείς διαφορετικά, να προσαρμοστείς, να μάθεις, να δοκιμάσεις, να κάνεις λάθη, να ξαναπροσπαθήσεις. Αυτό λοιπόν όμως είναι δυνατόν να φέρει κάποια ένταση μέσα στο σπίτι. Φυσικά. Και μόνο του σαν γεγονός ως αλλαγή, σίγουρα θα φέρει ένταση. Η ένταση δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό. Ίσα-ίσα είναι κάτι το οποίο μας ξυπνά, μπορεί να μας κινητοποιήσει, να μας δείξει κάτι. Δεν τη φοβόμαστε την ένταση. Καλό θα ήταν να θεωρήσουμε δεδομένο ότι
θα υπάρξει άγχος, θα υπάρξει ένταση, θα υπάρξει στρες, είτε έχουν αλλάξει αρκετά οι καθημερινότητές μας μέσα στο σπίτι, είτε παραμένουν τα πράγματα ως ήταν, αλλά παρατηρούμε πολύ διαφορετικά μηνύματα. Οπότε αυτό το θεωρήσουμε δεδομένο, πως σε όλα τα σπίτια θα υπάρξει ένταση και άγχος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κάτι κακό. Αυτό τώρα που λες όμως είναι πολύ σημαντικό και μια άλλη θεώρηση. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές αυτός που έχει ίσως τη μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα σχέσεων εισπράττει αυτή την ένταση ως κάτι αρνητικό, mm-hmm. και προσπαθεί να βρει τους τρόπους για να σταματήσει την ένταση. Mm-hmm. Η μητέρα, ας πούμε, λέει, δεν μπορώ να μαλώνουν μεταξύ τους, είτε τα παιδιά είτε εμείς, διότι αυτό σημαίνει ότι χαλάει η γαλήνικη ισορροπία του σπιτιού. Εσύ τώρα μας λες λοιπόν ότι όχι, είναι ένας τρόπος επικοινωνία σε τελική ανάλυση αυτή η ένταση. Είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτή η συνεχόμενη πολύ έντονη προσπάθεια των ζευγαριών, των οικογενειών να μην μαλώνουμε, να μην υπάρχουν εντάσεις στο σπίτι, σίγουρα προέρχεται από οδηγίες ειδικών, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι έχει παραρμηνευτεί. Δεν μας φοβίζουν οι εντάσεις, δεν μας φοβίζουν οι καυγάδες, είναι κάτι πάρα πολύ υγιές, είναι πάρα πολύ εκπαιδευτικό για τα παιδιά στο να εκπαιδευτούν πώς θα μαλώσουμε, με ποιον τρόπο θα διαφωνήσουμε. Χρειάζεται συνέχεια να συμφωνούμε. Οπότε, χρειάζεται να υπάρχουν μέσα στα σπίτια. Αυτό το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε είναι το να βγούμε εκτός ορίων. Ναι. Είναι το να υπάρχει κακοποίηση. Ναι, η λεκτική βία, ας πούμε. Με οποιοδήποτε τρόπο. Οπότε, η ένταση δεν μας φοβίζει. Και μάλιστα, αυτή η εποχή που διανύουμε τώρα, αυτή η κρίση μέσα στην οποία βρισκόμαστε, που ούτως ή άλλως υπάρχει ένταση, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να εξασκηθούμε πάνω σε αυτό. Να μιλήσουμε δηλαδή, να δοκιμάσουμε τρόπους που μπορούμε να εκτονώσουμε την ένταση. Και μάλιστα είναι σαν να παίζουμε ένα παιχνίδι σε πολύ υψηλή πίστα, γιατί όλο αυτό πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, να φανταστούμε έναν τρόπο, να το κάνουμε μέσα στο σπίτι, με τους πιο κοντινούς ανθρώπους και τις πιο σημαντικές ουσιαστικά σχέσεις μας. Ναι. Που συνήθως αυτό το οποίο θέλουμε να δοκιμάσουμε για πρώτη φορά, επιλέγουμε να το δοκιμάσουμε εκεί πέρα που είναι ανέμακτα. Mm. Όχι στους πολύ κοντινούς μας, όταν φοβόμαστε για αυτές τις σχέσεις. Τώρα λοιπόν έχουμε αυτή την ευκαιρία να δοκιμάσουμε αυτές, να τις βιώσουμε και με έναν διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι στα σπίτια που υπάρχουν παιδιά, παιδιά προσχολικής ή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένας καινούριος παράγοντας που έχει προσθεθεί είναι αυτές οι περιβόητες τηλεκπαιδεύσεις, τα εξαποστάσεως μαθήματα, άλλο ένα καινούριο έτσι, αντικείμενο, στο οποίο πολλές, ας πούμε, μαμάδες αισθάνθηκαν ότι και σε αυτό το αντικείμενο θα πρέπει με κάποιον τρόπο να αποκτήσουν μία εμπειρία και μία γνώση για προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά. Εκείνο που πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε είναι ότι όλο αυτό επιχειρείται όχι γιατί έχουμε ένα άγχος εκπαιδευτική ότι θα μείνουμε πίσω στην ύλη. Mm-hmm. Έτσι και αλλιώς πρέπει να αποδεχτούμε ότι αυτή η κατάσταση που μας βρήκε δεν έχει επιστροφή. Επομένως δεν πρέπει να λέμε πω δεν τα άμαθαν όσα έπρεπε να μάθουν. Έτσι και αλλιώς ό,τι ισχύει, ισχύει για όλα τα παιδιά. Αυτό που επιχειρούν επίσης οι εκπαιδευτικοί να κάνουν δεν είναι να προχωρήσουν την ύλη, mm-hmm. αλλά να βοηθήσουν τα παιδιά πρωτίστως να επικοινωνήσουν με τα παιδιά και δευτερευόντως να τα βοηθήσουν να κάνουν μια επανάληψη και μια εμπέδωση, αν θέλεις, σε αυτό που έχουν μάθει. Όμως, τι θα πρέπει να συμβουλεύσουμε τους γονείς. Είπα τις μαμάδες, γιατί αυτές συνήθως είναι πιο με το εκπαιδευτικό σκέλος λίγο τείνουν να ασχολούνται περισσότερο, χωρίς όμως αυτό να είναι κανόνας. Έτσι. Υπάρχουν οικογένειες που αυτό το κομμάτι της φροντίδας το έχει αναλάβει ο πατέρας. Τι θα ήταν καλό να συμβουλεύσουν τις μαμάδες στο βαθμό παρέμβασης? Γιατί όλα μέσα στο σπίτι γίνονται. Σίγουρα να ενισχύσουν τα παιδιά στο να διατηρήσουν την επαφή τους με την εκπαίδευση. Με το διάβασμα, με τα φροντιστήριά τους, αν είχαν φροντιστήρια για παράδειγμα ξένων γλωσσών. Χρειάζεται να τα ενισχύσουν τα παιδιά, να τα στηρίξουν μέσα σε αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε, πώς
θα συνεχίσουμε να διατηρούμε τις συνήθειες, αυτά τα οποία κάναμε, τα χόμπι μας, τις δραστηριότητές μας, με όποιον τρόπο μας επιτρέπεται αυτή τη δεδομένη περίοδο. Θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, χωρίς όμως να παρεκκλίνουμε πάρα πολύ από το πρόγραμμα. Είναι κάτι πάρα πολύ βασικό για να μπορέσουν και τα παιδιά να νιώσουν ασφαλή μέσα σε μια νέα συνθήκη, η ρουτίνα. Δεν μπορούμε να έχουμε τη ρουτίνα που είχαμε, αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε να έχουμε τα όρια που είχαμε, επίσης δεδομένο. Όχι όμως με την, ας τολμήσω να χρησιμοποιήσω τη λέξη δικαιολογία του εγκλεισμού και το ότι είναι δύσκολη κατάσταση, όλοι είμαστε σε ένταση, να ξεχάσουμε τα πάντα όσα είχαμε παλέψει να χτίσουμε μέχρι τώρα. Είτε αυτά είναι όρια, κανόνες, ρουτίνες, συνήθειες. Πολύ βασικό, όχι μόνο για το εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά και για την εκτόνωση των παιδιών όλων αυτών. Για το κατά πόσο θα ερμηνεύσουν αυτή την περίοδο ως περίοδο διακοπών ή ως περίοδο συλλογικής προσπάθειας για να μπορέσουμε νομίζω ότι το χρονικό όριο, το χρονικό όριο που τα παιδιά το θεώρησαν όλο αυτό στις διακοπές έχει περάσει. Δηλαδή και τα ίδια καταγράφουν μια επιθυμία να ξαναγυρίσουν στη ρουτίνα, γιατί η ρουτίνα είναι μια ασφάλεια. Η ρουτίνα του σχολείου μπορεί να τους κούραζε, μπορεί να γκρίνιαζε, μπορεί να μην ήθελα, αλλά ήταν μια ασφάλεια. Ήξεραν ότι είχαν ένα πλαίσιο. Πηγαίνουν στο σχολείο, επιστρέφουν στο σπίτι. Αυτό το πλαίσιο λοιπόν χάθηκε. Άρα λοιπόν οι γονείς θα πρέπει να υποδέχονται θετικά όλη αυτή την προσπάθεια που επιχειρείται, έτσι ώστε να ξαναχτιστεί μια καινούργια ρουτίνα, γιατί οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί γενικά, βγάζουν κάποιο πρόγραμμα, κάνουν έτσι τις πρώτες τους προσπάθειες με κάποιες δυσκολίες που σχετίζονται και με την τεχνολογική επάρκεια του καθενός, με την εμπειρία πάνω σε αυτό το αντικείμενο, με το πόσο προετοιμασμένοι ήταν, γιατί και αυτοί οι σκέψεις λίγο βρίσκονται μπροστά σε καινούργια δεδομένα που δεν είχαν προετοιμαστεί. Μαθαίνουν τώρα κάποιοι. Μαθαίνουν και όταν μαθαίνεις, δοκιμάζονται τα νεύρα σου, δεν σε βοηθάει η τεχνολογία, δεν σε βοηθάνε οι συνδέσεις. Είναι πολλά τα παιδιά που ταυτόχρονα θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί τους, είναι πολλά. Άρα λοιπόν οι γονείς υποδέχονται αυτή την καινούργια ρουτίνα θετικά, αλλά θέλω λίγο να μας πεις και δύο λόγια, επειδή τώρα βρισκόμαστε όλοι μαζί στο σπίτι. Άρα λοιπόν, Μιρέα, ο μπαμπάς και η μαμά γίνεται κοινωνός αυτής της διαδικασίας της μαθησιακής που γίνεται πια με άλλον τρόπο. Εκεί λοιπόν τώρα χάνεται λίγο η μπάλα. Δηλαδή ακούω γονείς που λένε, αγχώνονται για να ανταπεξέλθουν σε αυτό που βάζει ο δάσκαλος, γιατί τυχαίνει να είναι εκεί και να το ακούν ή να είναι εκεί και να βοηθούν στο πώς θα γίνει η σύνδεση κτλ. Και ξαφνικά αυτό δεν γινόταν πριν, γιατί ήταν οι ίδιοι πολύ απασχολημένοι με τις δικές τους δουλειές. Τι κάνουν τώρα σε αυτό? Αυτό το οποίο θα ήταν ίσως βοηθητικό είναι να επιτρέψουν στα παιδιά την ώρα την οποία έχουν το μάθημά τους διαδικτυακά να δημιουργήσουν μία συνθήκη η οποία θα μοιάζει ίσως με τη συνθήκη του σχολείου. Στο σχολείο δεν είναι ο γονιός μέσα, να ακούει ταυτόχρονα τι λέει ο καθηγητής, δεν επεμβαίνει για να διορθώσει, περνάει η σχολική ώρα, επιστρέφει το παιδί στο σπίτι και από εκεί και πέρα υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ τους για το αν χρειάζεται βοήθεια. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε και σε αυτή τη συνθήκη. Τη διάρκεια του μαθήματος το παιδί χρειάζεται να είναι μόνο του με τον υπολογιστή, τους συμμαθητές του, γιατί θα είναι ο τρόπος για να μιλήσει και με τους συμμαθητές του και με τον καθηγητή, και αφού ολοκληρωθεί αυτή η ώρα μπορούν να συζητήσουν για το τι έχει συμβεί σε αυτή τη διάρκεια, πού μπορεί να φανεί χρήσιμη η μαμά ή ο μπαμπάς αντίστοιχα, τι έχουν για αύριο, αν θα υπάρχουν καθήκοντα, φυσιολόγια κτλ. Οπότε προσπαθούμε να προσαρμοστούμε χωρίς να αλλάξουμε όμως όλες τις συνθήκες. Και εφόσον το θέλει το παιδί, γιατί η διαδικασία της υποβοήθησης είναι κάτι το οποίο δεν από παιδί σε παιδί ποικίλει. Δηλαδή άλλα παιδιά πραγματικά αισθάνονται την ανάγκη, αισθανόταν και πριν την ανάγκη να βοηθηθούν, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου, και άλλα είναι τελείως αυτόνομα και δεν θέλουν καμία νόση της παρέμβαση. Το γεγονός λοιπόν το ότι είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι, ας μην καταντήσει μαρτύριο για τα παιδιά. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο δεν ζητούσε βοήθεια, για να το πούμε απλά, πριν,
δεν χρειάζεται απαραίτητα να είμαστε πάνω από το κεφάλι του τώρα. Ναι. Μπορούμε με διαφορετικό τρόπο να επικοινωνήσουμε, γιατί ξαφνικά βρεθήκαμε πολλές ώρες μαζί του. Ναι. Και αυτό είναι μία άσκηση φαντασίας, δημιουργικότητας για τους γονείς. Ναι. Δύσκολη άσκηση, πολύ, αλλά είναι μία άσκηση. Πολύ, γιατί έχουν την τάση να είναι παρεμβατικοί. Σου λένε τώρα που έχω χρόνο επιτέλους, γιατί να μην βοηθήσω. Αλλά το βοηθώ έχει μεγάλη γκάμα. Δηλαδή βοηθώ θέλοντας να παρέμβω με αυτό που ξέρω, θέλοντας να συμπληρώσω με αυτό που ξέρω, θέλοντας να υποκαταστήσω λιγάκι το ρόλο του δασκάλου, πώς βοηθώ. Και ιδίως τα μικρά τα παιδιά, πολλές μαμάδες λένε αφού έχουμε χρόνο δεν προχωράμε και λίγο παρακάτω στα μαθηματικά, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί δεν υποτιμώ τη δυνατότητα να διδάξουν σωστά, αλλά ο δάσκαλος έχει μάθει τα παιδιά σε αυτή τη ρουτίνα που λέγαμε. Είχε τον τρόπο του για να διδάσκει κάτι. Συνεπώς, αν εσείς πάτε να διδάξετε υποκαθιστώντας το δάσκαλο, μπορεί να μπερδέψετε περισσότερο το παιδί. Γιατί το παιδί λειτουργεί με πρότυπα, ξέρει ότι ο δάσκαλος ακολουθεί αυτή, υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Ακριβώς. Στην μαθησιακή διαδικασία. Αυτό λοιπόν δεν μπορείτε να το ξέρετε όσο και καλά ενημερωμένοι και σπουδαγμένοι κτλ. Και επιπλέον αυτό δημιουργεί, η παρεμβατικότητα των γονιών δημιουργεί άγχη και στους εκπαιδευτικούς, για να σου πω και την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε διαμεσολάβηση κανενός είδους, όταν ήταν μόνος του με τα παιδιά του μέσα στην τάξη, στην ηλεκτρονική τάξη διακατέχεται από άγχος, ξέρεις. Έτσι. Ότι έχει και κρυφούς ακροατές. Κατά πόσο θα τον κρίνουνε για το τι λέει, αν διδάσκει σωστά. Το ενδιαφέρον σε αυτή τη νέα συνθήκη είναι ότι έχουμε μία αντιστροφή ρόλων. Ναι. Δηλαδή, τόσα χρόνια συζητούσαμε για το πώς ίσως θα προσκαλέσουμε τους γονείς να είναι πιο κοντά στους εκπαιδευτικούς, μετά να τους φωνάζουμε, να κάνουμε ομάδες γονέων, να υπάρχει επικοινωνία, λέγαμε, και διάλογος ανάμεσα σε σχολείο και οικογένεια, που είναι τα δύο βασικά συστήματα στα οποία συμμετέχει ένα παιδί. Πολλές φορές υπήρχαν παρεξηγήσεις, παρεμηνεύσεις σχετικά με το κατά πόσο καλά κάνει ο εκπαιδευτικός τη δουλειά, ναι, του, αν είναι επαρκής, αν φταίει ο δάσκαλος ή το παιδί. Ναι, ναι. Μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε τώρα, έχουμε αντιστροφή ρόλων. Το εκπαιδευτικό κομμάτι γίνεται μέσα στο σπίτι. Ο γονιός είναι πιο κοντά από ποτέ στο παιδί. Ναι. Στο παιδί του, είτε αυτό το έχει επιλέξει από πριν, είτε τώρα συμβαίνει πρώτη φορά. Και ο δάσκαλος έχει μία απόσταση, το οποίο έχει κινδύνους, αλλά και πάρα πολλές προκλήσεις ωραίες, ανάλογα πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, και για τις δύο πλευρές. Ιδανικά, θέλω να πιστεύω ότι πάρα πολλοί γονείς θα κατανοήσουν το έργο το δύσκολο των εκπαιδευτικών. Όπως επίσης, ίσως και πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί θα κατανοήσουν το πόσο σημαντικό είναι που έχουν κοντά τα παιδιά και κάνουν. Ναι. Είναι ανεκτήμητη αξία τελικά. Συνειδητοποίησατε σε αυτή την ηλεκτρονική τάξη, η οποία είναι ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Γιατί τι συμβαίνει, δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν μέσα στην φυσική τάξη, κάθεται το ένα δίπλα στο άλλο. Mm-hmm. Μπορούν να έχουν από επαφή με το άγγιγμα, επαφή με τα μάτια, με τα χαρτάκια, να επικοινωνούν με το δάσκαλο και αμφίδρομα. Μπαίνουν στη μέση στοιχεία τα οποία δεν μπορεί η ηλεκτρονική τάξη να τα υποκαταστήσει, δηλαδή ο τόνος της φωνής, η έκφραση των συναισθημάτων. Τώρα μέσα από μια κάμερα βλέπεις έναν άνθρωπο όσο μπορείς να τον δεις, δεν τον νιώθεις, δεν είναι δίπλα σου, δεν σε ακουμπάει. Όλο αυτό λοιπόν είναι τελείως διαφορετικό. Τι δημιουργεί όμως πολλές φορές, καταγράφουμε και αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών. Mm-hmm. Δηλαδή, από εκεί που έβλεπε σε μια φυσική τάξη παιδιά αδιάφορα, που βαριότανε στην κυριολεξία, επειδή τους έχει λείψει πάρα πολύ το σχολείο ή επειδή αυτή η διαδικασία τους δίνει μεγαλύτερα περιθώρια αυτενέργειας και ευελιξίας, γιατί σου στέλνει ο καθηγητής στην άσκηση, έχεις το χρόνο σου να τη δουλέψεις στο σπίτι, να βοηθηθείς ίσως από τους γονείς, να βοηθηθείς από το διαδίκτυο, ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Και είναι και κάτι διαφορετικό στα συνθήκη, γιατί μέχρι τώρα τα παιδιά, ενώ αγαπούσαν πάρα πολύ τεχνολογία, το διαδίκτυο, άκουγαν από εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, γονείς, από ειδικούς, περιορισμένες ώρες, το τι κακό μπορεί να σου κάνει το να μείνεις πολλές ώρες στο διαδίκτυο και στην οθόνη του υπολογιστή. Και τώρα ξαφνικά αυτό το οποίο είχε δαιμονοποιηθεί στο παρελθόν,
γίνεται η σωτηρία τους. Yeah. Είναι η σωτηρία τους. Δεν είναι κάτι το οποίο το φοβόμαστε πλέον, το χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο, την τεχνολογία, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, να βλέπουμε τους αγαπημένους μας, να εκπαιδευόμαστε. Yeah. Μα γι' αυτό και χαίρονται, και είναι γιατί είναι το παράθυρο που τους βάζει τους συμμαθητές του και το δάσκαλο μέσα στο σπίτι τους πια. Αυτούς που τους πεθύμισαν, που δεν μπορούν να τους δουν, που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Επικοινωνούν τα παιδιά, βρίσκουν τρόπους να επικοινωνούν. Αλλιώς είναι όμως σαν ομάδα, τάξη. Καταρχάς αυτό που δαιμονοποιούσαμε μέχρι τώρα το έχουμε κάνει να είναι πολλές ώρες. Μόνο οι διαδικτυακές τάξεις κρατούν το λιγότερο 4 ώρες. Τώρα παιδιά ίσως και περισσότερο. 4 ολόκληρες ώρες. Είναι μια σκέψη η οποία έχει αρχίσει πλέον και συζητιέται αρκετά τι θα γίνει με την υπέρμετρη χρήση του υπολογιστή, του ίντερνετ, πώς μπορούμε να βάλουμε όρια, ενώ μέχρι τώρα τους λέγαμε, για παράδειγμα, 2-3 ώρες. Το πολύ, τώρα ξαφνικά... Ναι. Έχουν τουλάχιστον 4 ώρες, ας πούμε, μάθημα, αλλά πρόσεξε, αυτό που το οποίο εφιστούσαμε την προσοχή αφορούσε την πλοήγησή τους σε αυτά που αυτά επέλεγαν να πλοηγηθούν, που μπορεί να ήταν ηλεκτρονικά παιχνίδια, site, συγκεκριμένα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, αλλά την εφαρμόζουμε αποκλειστικά για διδακτικό σκοπό. Είναι σημαντικό να το πούμε όμως, να γίνει ρητό όλο αυτό, πως φυσικά και θα αυξηθούν οι ώρες στον υπολογιστή. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, γιατί είναι το μόνο μέσο επικοινωνίας. Είναι βασικό όμως, για να φύγουμε και από αυτή την... που από ό,τι μου λες έχουν φύγει, όπως παρατηρείς, τα παιδιά από το συναίσθημα ότι βρισκόμαστε σε διακοπές. Είναι βασικό οι περισσότερες μεν ώρες στον υπολογιστή να οργανωθούν. Σε τι απευθύνονται, δηλαδή κάθομαι όλη μέρα στον υπολογιστή γιατί είμαι στο σπίτι και όλη μέρα πλοηγούμε σε οτιδήποτε site μπορεί να μου έρθει κατά νου, ή έχω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πάρα πολύ βασικό για το ίντερνετ, ότι θα έχω 3-4 ώρες μάθημα. Μία ώρα επικοινωνία, για παράδειγμα, με τους φίλους μου, τον παππού, τη γιαγιά και αντίστοιχα πόση ώρα παιχνίδι μου επιτρεπόταν πριν. Βασικό να το δομήσουμε. Η παρέμβαση λοιπόν των γονιών σε αυτό, τη στιγμή μάλιστα που τα έχουν τα παιδιά μέσα στο σπίτι και μπορούν να επιβάλλουν όρια, είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτό που λες. Δηλαδή, αν τα αφήσουμε τα παιδιά μπορούν να είναι με ένα κινητό τηλέφωνο, γιατί έχουν πρόσβαση και πανεύκολα. Από τάμπλετ, κινητά, υπολογιστές είναι όλα αυτή τη στιγμή online και λειτουργούν. Έτσι. Άρα λοιπόν ένα πρόγραμμα, γιατί κινδυνεύουμε και να ξεχάσουν να κινούνται, να αθλούνται, να περπατούν. Και επίσης και στο βιολογικό τους πρόγραμμα συμβαίνουν αλλαγές, γιατί μένουν μέχρι αργά, βλέπουν ταινίες, ξενυχτάνε, δυσκολεύονται να σηκωθούν το πρωί. Όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση η οποία άμα παγιωθεί, μετά θα έχει συνέπειες σημαντικές. Και όχι μόνο στο μέλλον, αλλά και στο παρόν. Κακά τα ψέματα, είναι για πολύ διαφορετική προσωπική επαφή από κοντά, να βγεις να περπατήσεις, να σου φυσικά, λίγο καθαρός αέρας κάπως. Είναι διαφορετικό όταν βρισκόμαστε σε ένα φυσικό χώρο με ένα άτομο και διαφορετικό όταν βρισκόμαστε πίσω από την οθόνη του υπολογιστή, όσον αφορά το πόσο μας κουράζει η επικοινωνία. Δεν είναι το ίδιο εύκολο. Δεν είναι το ίδιο εύκολο ακόμη και για μας το να κάνουμε όλες τις δουλειές μας μέσα από τον υπολογιστή ξαφνικά. Δεν χρειάζεται ο οργανισμός μας, ο εγκεφαλός μας, λίγη ώρα να χαμηλώσει τους ρυθμούς του, να ρίξει τις εντάσεις, τα ερεθίσματα για να μπορέσει να κινηθεί, να ξεκουραστεί, μέχρι που θα ξαναμπεί στη διαδικασία την επόμενη μέρα. Οπότε πέρα από το τι θα αφήσει σαν κατάλοιπο όλη αυτή η έντονη χρήση, είναι πολύ σημαντικό το πώς θα περιορίσουμε λίγο τις κακές επιδράσεις της στο τώρα, στο εδώ και τώρα. Όλοι πάντως όσοι αναγκάζονται λόγω συνθηκών να δουλέψουν με τηλεεργασία και χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή καταγράφουν αυτό το αίσθημα της ψυχικής κόπωσης. Γιατί και πριν το χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή υπήρχε όμως η φυσική επικοινωνία, η διαζώσιμη επικοινωνία η οποία ανανέωνε την δουλειά. Ένας άνθρωπος καθυλωμένος μπροστά σε έναν υπολογιστή που απαντάει σε email, διαβάζει κείμενα, συμμετέχει σε τηλεδιασκέψεις κτλ. Και κάνει ταυτόχρονα όλα αυτά τα παράθυρα, τα ερεθίσματα, τα οπτικά κτλ. Δημιουργούν μια κόπωση στον εγκέφαλο και πρέπει να το προσέξουμε πολύ, γιατί αυτό το συναίσθημα που αποκαλείται burnout, δηλαδή το κάψιμο, που λέμε το εργασιακό κάψιμο, θέλει προσοχή, γιατί επιπλέον υπάρχουν και δεν είναι τίποτα ίδιο, υπάρχει πολύ μεγαλύτερο άγχος, άρα
και άγχος και εντατική δουλειά με χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα σας χρειαστούμε εσάς τους ψυχολόγους. Είναι σίγουρο μετά το τέλος αυτού θα δούμε. Ας μην θεωρήσουμε τίποτα δεδομένο. Άρα λοιπόν, για και ο χρόνος μας τελειώνει, να πούμε ότι το σπίτι τελικά αποδεικνύεται ότι είναι ένα πολύ καλό σχολείο. Πολύ καλό σχολείο όλο αυτό για το πες μας λοιπόν, ανακεφαλαιώσουμε στις σχέσεις. Στις σχέσεις, στην επικοινωνία, στο πώς θα μάθουμε να εκφράζουμε τα άσχημα μας συναισθήματα. Και ας είναι να μαλώσουμε. Ας είναι να μαλώσουμε και θέλουμε να μαλώσουμε γιατί έχουμε κάτι βασικό σαν πλεονέκτημα σε αυτή τη συνθήκη. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Θα πρέπει να τα βρούμε. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα βρούμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Οπότε έχουμε πολλές ευκαιρίες για εξάσκηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Μπορεί να ακούγεται τώρα ότι κάνουμε πλάκα και γελάμε ενώ άλλες οικογένειες υποφέρουν και είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Το αντιλαμβάνομαι και όντως για πολλές οικογένειες είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλο αυτό το οποίο ζούμε ουσιαστικά θα βοηθήσει στο να επιταχυνθούν και κάποια ξεκαθαρίσματα. Έτσι. Στο να ξεδιαλύνουν κάποια κομμάτια τα οποία ήταν θολά, τα οποία μπορεί να τα κουκουλώναμε, να μην τα πιάναμε. Οπότε μετά τα ξεκαθαρίσματα αυτά, μάλλον θα έρθει και κάποια ανακούφιση. Mm-hmm. Είναι σίγουρο. Και είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Και για όσους είναι γονείς και μας ακούν, και, αυτά, και σε αυτά τους ρόλους θα υπάρξουν δυνατότητες για να ξεκαθαρίσουμε mm-hmm. το τι ακριβώς είναι καλό να κάνουμε προκειμένου. Για κάθε άνθρωπο είναι μοναδικό αυτός ο τρόπος και πώς θα ισορροπήσουμε στη σχέση μας με το σύντροφο ή τη σύντροφό μας, στη σχέση μας με τα παιδιά μας, στους καινούριους ρόλους που έχουν τα παιδιά μέσα από τα καινούργια δεδομένα και όπως λέτε εσείς και τη συστημική, το σύστημα διαταράσσεται, αλλά τίνει να βρει τις δικές του ισορροπίες πάντοτε, έτσι δεν είναι. Είναι νόμος της φυσικής. Θα βρεθεί μία νέα ισορροπία και θα μπορέσουμε. Θέλω να πιστεύω με τις λιγότερες δυνατές απώλειες να βρούμε μια νέα ισορροπία, μια νέα πραγματικότητα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Φαντάζεσαι δηλαδή, Χριστιανά, κάποια στιγμή να περάσει όλο αυτό και να αναπολούμε τις εποχές που υπήρχε ο χρόνος για να δουλέψουμε πάνω σε τέτοιου είδους ισορροπίες. Ίσως να χρειαστεί να πέρασε αρκετός καιρός για να αξιολογήσουμε και να δώσουμε ένα νόημα σε όλη αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε τώρα, αλλά νομίζω ότι θα έρθει αυτή η στιγμή που θα μπορέσουμε να δούμε τη σπουδαιότητα όλης αυτής της αλλαγής και της ανισορροπίας στην οποία βρισκόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, είναι η Χριστιανά Γκόλφου, ψυχολόγος, συστημική οικογενειακή συμβουλευτική, είναι το αντικείμενο που κυρίως δραστηριοποιείται. Ελπίζω να χαρήκατε κι εσείς αυτή την κουβέντα που καθώς έτσι αξικιωνόμαστε και μία με την άλλη λίγο παραπάνω, νομίζω ότι αρχίζει να αποκτά χαρακτήρα συνεδρίας. Έχω την αίσθηση ότι θα ταυτιστεί πάρα πολύ κόσμος ακούγοντας μας να μιλάμε. Οπότε εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάντοτε μέσα από το χώρο της ΚΕΔΙΣ. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας.